σας είπα γρεκύλο. Βέβαια, εσείς είπατε ότι εγώ είμαι παράδομος και τα λοιπά. Εγώ σας είπα γρεκύλο. Μετά από όσα είπατε, ανακαλώ το γρεκύλος. Είστε πολύ γρεκύλος. Μα πάρα πολύ γρεκύλος. Έτσι μου γούστα. Τι είναι αυτά που λέτε, εγώ είμαι Εβραίος. Ένα, ξέρετε, καλά δεν πειράζει. Και την άλλη μέρα τους έκαψε μέσα στις συναγωγές. Απαράδεκτα πράγματα. Οπότε θέλετε να κάνετε μια σοβαρή συζήτηση και να μην έχω μπροστά μου γρεκύλους και αλλοδαπούς. Κύριε Πλεύρη, να μιλήσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προσέξτε, ανέφερα τώρα τους Εβραίους παρεπτόντως. Εγώ δεν έχω να τους πω τίποτα. Έτσι μου γούστα. Μπορώ να συστήσω κι εγώ ένα βιβλίο. Πείτε το. Σύντομα παρακαλώ. Εσυλέπεια του αυνανισμού πέρα μιας ηλικίας. Ο κύριος Πάγκαλος πιστεύω ότι τον κάναμε σαπούνι. Πράγματι για σαπούνι είναι άξιος. Όλος του όγκος αξίζει για σαπούνι. Δεν αξίζει για τίποτε περισσότερο. Έτσι μου γούστα. Εσείς πρέπει να γίνει μια χούντα να σας βάλει στην οδοκλία. Μα εσείς τη χούντα τη φέρατε και την καμαρώνετε. Είστε από τους άξιους εκπροσώπους. Είστε ο γενάρχης, ο πατριάρχης, ο σκασιάρχης και ο εφιάλτης. Σας ακούσαμε, γι' αυτό έχουμε δημοκρατία. Αν είμαστε στη δημοκρατία τη δική σας, δεν θα ήταν κανένας από αυτούς εδώ μέσα. Όχι, όχι. Σας έχουν ακούσει χρόνια, σας έχουν βάλει στο πιθάρι, ξεχάσατε ότι πέρασε ο χρόνος και έχετε τη δυνατότητα να μας αναλύετε με λεπτομέρειες το πώς τραβάτε μαλακία. Ευχαριστώ. Ως πρότυπα, είσαστε ένας διεστραμμένος σεξουαλικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι πατρίς κάνετε, οι υπερπάτρις αγώνες ματαιούνται, η ειδοδοκλία υφρίζεται, οι σημαίες καμέ και οι σταυροί σπασμένοι, η Ελλάς πλημμυρίζει από αθέους, μουσουλμάνους, πλημμυρίζει από ανθρώπους συνεξίαν οι οποίοι δεν έχουν Θεό μέσα τους, δεν παντρεύτηκαν, δεν βαπτίστηκαν και δεν φοβούμαι να το υπό, είναι κομμουνιστέ, η Ελλάς πάσει από το κομμουνιστό αυτή τη στιγμή. Μας χτυπάνε από παντού, χτυπάνε πάνω την εκκλησία, διαλύσει από στρατό, διαλύσει τα σώματα ασφαλείας, δεν έχουμε τίποτε. Τι μας απομένει, πόλεμος, πόλεμος. Και μην μου πει κανείς ότι το λέω αυτό ως πολεμοκάπηλος, διότι ουδήσε είτε το πολεμί του πολεμί είναι κάποιο θέλειο του κινήτου. Και για να είμαι και κατοχυρωμένος έναντι των πολλών, θα πω τούτο, εκείνο που εμνημόνευσε ο αγαπημένος Μάγιος, ο Γρηγόριος Ραντζιαζινός. Χρήσον γάρε πενετός πόλεμος, η ειρήνη χωρισμούσης του Θεού. Και θα έλεγα και η ειρήνη χωρισμούσης της πατρίδος. Θα πάρουμε λοιπόν μια ειρήνη, αν συνενέσουμε σε αυτά τα έσχη τα οποία μας λέγουν. Αν δεν δείξουμε αντίσταση, αν δεν αρνηθούμε σε ό,τι μας λένε ότι πρέπει να το αποδεχτούμε. Και θα έχουμε μια ειρήνη χωρίς να είμαστε χριστιανοί. Χωρίς να είμαστε Έλληνες. Απαγή της βλασφημίας. Χίλιες φορές ο θάνατος, χωρίς Χριστό και... Ούτε έλεγε ο Σικουτρής, ο μέγας φιλόσοφος της Ελλάδος και ιδρυτής επί της ουσίας της επανασαγωγής του φιλοσοφικού εθνικισμού στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η επιτυχία, λέει, δεν είναι πάντοτε νίκη. Η νίκη συνυπάρχει κάλλιστα με την αποτυχία στους αντικειμενικούς σκοπούς, καθώς η αποτυχία των 300 στα Θερμοπύλας. Αυτή είναι η ιδεολογία της πατρίδος μας. Και όχι κομματική εκλογική εξαργύρωση. Αλλά αυτά αγνοούνται. Αγνοούνται από ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν πάλι ως Μπολσεβίκοι το δόγμα, την υπεραξία, ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Ο οποίος φαινομενισμός που έχει αναχθεί σε πολιτικό ρεαλισμό. Λάθος. Η πολιτική δεν είναι η τέχνη του εφικτού για τους εθνικιστές. Της επετείου. Δεν έπρεπε να γίνει η επανάσταση του 21. Μα λέγαν όλοι ότι δεν είναι εφικτή. Ακόμη και μετέπειτα. Επανιδρυτές της πολιτικής εισαγωγής του ελληνικού κρατηδίου, όπως ο Καποδίστριας, την είχαν παραγράψει. Δεν τη θεωρούσαν εφικτή μέσα από το φαναριωτισμό τους. Και όμως μια δράκα ανθρώπων έδωσε το στίγμα της πίθας για να ανάψει μεγάλη πυρά. Δεν έπρεπε ακριβώς επειδή δεν ήταν εφικτή να γίνει άμυνα στα τείχη της επάλξης της Κωνσταντινούπολης. Έπρεπε όλοι να κρυφτούν στα μοναστήρια. Όχι. Έκαναν όλοι το καθήκον τους. Με ανάλογο λοιπόν πολιτικό ανορθολογισμό. Που δεν είναι μπολσεβικικός, ο ήρωας αγνός αγράμματος φουστανελάς,
που δεν μοιάζει καθόλου με το δικολάβο ψαλιδό κολορεαλιστή του κοινοβουλίου με την καρτεσιανή λογική και με τη χρησιμοθυρική εξυπνάδα, ο οποίος ηρωνεύεται την Επανάσταση, τι έκανε με πολιτικό αναρθολογισμό? Για να σταματήσουν οι τουρκαλάδες να κατακριμνίζουν τους ναούς μας, να σπάνε τους κίονες και να εξορίττουν από εκεί το μολύβι με το οποίο έφτιαχναν τα βόλια, έφτασαν στο σημείο να δώσουν οι ίδιοι βόλια στους Τούρκους για να πληγωθούν από αυτούς, μόνο και μόνο για να μείνουν ακέραια τα μνημεία των Ελληνάδων προγόνων. Διότι, αγαπητοί, ο εθνικισμός δεν είναι ωφελημισμός. Όπως η ποίηση δεν έχει καμία σχέση με τη στατιστική. Έφτασαν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι μέσα από την ιδεολογία του μπολσεβικικού προτσές, της διαδικασίας της διαλεκτικής της αρνήσεως, που λέει ο Μπολσεβίκος ότι το παλαιό πρέπει να καταστρέφεται χάρη του νέου και το νέο να υποκαθιστά το προηγούμενο, γιατί μόνο έτσι έρθει η ανάπτυξη. Να περάσουν πολλά στάδια εθνικοσοσιαλισμού, εθνικοκοινωνισμού, εθνικού λαϊκισμού, να γίνουν στο τέλος βασιλικοί. Ο Μιχαλολιάκος μία πολιτική ενέργεια στο πεζοδρόμιο ποτέ μαζί μας και μας άφηνε να σκοτωνόμαστε τρώγοντας σουβλάκια μέσα στο σπίτι τους και στους τέτοιους. Αυτό θα σας πω και κατέχω. Αυτό θα σας πω μόνο και θα το αφήσω εσάς ως καταπίστευμα. Διότι και αν καθόμουν να το αναλύσω μέχρι αύριο το πρωί που θα σας πω έφερα ή αν έλεγα πολλά περισσότερα για το καθένα από αυτά, δεν νομίζω ότι θα επιτύχανα τίποτε περισσότερο ξεστομώντας σε μια απλή σειρά τις έννοιες αυτές μπανμέ. Μία πίστη για αυτό το κράτος. Μία πίστη. Ένας Θεός. Μία πατρίδα. Ένας λαός. Ένας φορέας. Ένας αρχηγός.